Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα φιλοξενούμε στο στούντιο του Sigma Live το δημιουργό του Young Future Leaders, Λεωνίδα Αλεξάνδρου, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το πώς τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν ηγετικές ικανότητες. Καλώς όρισες, Λεωνίδα, στο Sigma Live. Καλημέρα σας. Οπότε, ηγεσία και παιδιά, μπορούν να συνδεθούν αυτές οι δύο λέξεις μεταξύ τους? Νομίζω ότι μπορεί να συνδεθούν όχι μόνο ηγεσία και επιχειρηματικότητα και δεξιότητες επικοινωνίας. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι έτσι ικανότητες τα οποία όχι μόνο πρέπει να μπορούν να συνδεθούν με παιδιά, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να συνδεθούν με παιδιά. Ένας από τους κυριότερους λόγους που υπάρχει η ανάγκη αυτή τη στιγμή, ειδικά στην Κύπρο μας, να συνδεθεί η ηγεσία με τα παιδιά, είναι ότι ζούμε σε μια μικρή κοινωνία η οποία υπάρχει υπερβολικός προστατευτισμός του παιδιού, δηλαδή μην το αφήνει, πρόσεχε το παιδί αυτό, πρόσεχε το παιδί αυτό. Έχουμε ένα άτομα που είναι σε μια ηλικία 30 και ακόμα ζούμε δύο στις οικογένειες τους. Δηλαδή αυτή η απογαλάκτωση των παιδιών από τους γονείς αργεί πολύ στην Κύπρο. Άρα μέσα από το να μάθουμε τα παιδιά μας τι σημαίνει να είσαι ηγέτης, και εδώ απλά να κάνω έτσι μια παρένθεση για να βάλουμε μια βάση συζήτησης. Όταν λέμε ηγέτης για τη συγκεκριμένη συζήτηση μας, επειδή πάντα όλος ο κόσμος έχει στο μυαλό του, ξέρω εγώ, κάποιες φυσιογνωμίες που... Ίσως πολιτικούς ηγέτες. Ακριβώς, ίσως κάποιους πολιτικούς ηγέτες. Εδώ λέμε ηγέτης τουλάχιστον του εαυτού μας. Γιατί όταν ένα παιδί το μάθουμε και τα καταφέρει να ηγηθεί του ίδιου του εαυτού και ξέρει τι επιλογές θέλει στη ζωή του, πού θέλει να φτάσει στη ζωή του, τότε πολύ εύκολα και με περισσότερες πιθανότητες μπορεί να είναι και ο ηγέτης αυτού που έχουμε στο μυαλό μας. Πώς μπορούν όμως τα παιδιά να αποκτήσουν ηγετικές ικανότητες, πόσο εύκολο είναι? Ξέρω ότι προσφέρεται και εξειδικευμένα σεμινάρια για αυτό το σκοπό. Ναι. Αλλά πώς μπορεί να επιτευχθεί? Θεωρώ ότι το να μπορεί ένα παιδί από μικρή ηλικία να, πρώτα απ' όλα, να έρθει σε επαφή με αυτές τις έννοιες του τι είναι κάποιο, τι είναι ηγεσία και ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη, μπορεί να γίνει ακόμα και από το ίδιο μου το σπίτι ή και στο σχολείο. Ουσιαστικά είναι οι δύο παράγοντες και τα δύο περιβάλλοντα τα οποία επηρεάζουν το πώς μεγαλώνει ένα παιδί και τη διαπαιδαγώγηση του όσον αφορά πώς θα αντιλαμβάνεται κάποιες έννοιες σε μεταγενέστερο στάδιο. Ειδικά στο σπίτι, οι γονείς πολύ εύκολα μπορούν να ξεκινήσουν, να πούμε κάποια απλά παραδείγματα, πάμε κάπου να δώσουμε τα λεφτά του παιδιού να πληρώσει, ώστε να ξεκινήσει σιγά σιγά να αντιλαμβάνεται τη σημασία των λεφτών. Ή να τον αφήσουμε να πάρει κάποιες αποφάσεις. Πάμε, παραδείγματος χάρη, με τα παιδιά μας σε ένα χώρο και τους λέμε: κοιτάξτε, θα αγοράσετε δύο πράγματα. Πάρτε ό,τι θέλετε. Το τι γίνεται σήμερα όμως, μια μάνα ή ένας πατέρας πάνε κάπου με το παιδί τους, και όταν λέμε παιδί, μπορεί να είναι και 11-12 ετών, και να του πούν: ξέρω εγώ, πάρτε αυτό γιατί αυτό το χρειάζεσαι. Πάρτε αυτό το πράγμα γιατί αυτό είναι κάτι που σου χρειάζεται. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας δεν αφήνουμε τα παιδιά να κάνουν τις ίδιες τις επιλογές, τις δικές τους. Ή να αναλάβουν κάποιες ευθύνες, τέλος πάντων, ναι, από μόνα τους. Ναι, ή να αναλάβουν κάποιες ευθύνες. Φυσικά, στο να αναλάβουν κάποιες ευθύνες, οποιοσδήποτε άνθρωπος στο να αναλάβει μια ευθύνη, πρέπει να πάμε ένα βήμα πίσω και να δούμε πότε αναλαμβάνει κάποιος κάποιες ευθύνες. Πρώτον, όταν νιώθει αρκετά ικανός να πάρει την απόφαση αυτή. Και δεύτερο, όταν νιώθει ότι μπορεί να διαχειριστεί τις συνέπειες της απόφασης που πήρε. Δυστυχώς και τα δύο πρέπει οι γονείς να δώσουν την έννοια και την σημασία στο παιδί ότι κοίτα, εμείς σε εμπιστευόμαστε, πάρ' την απόφαση σου και θα είμαστε δίπλα σου, σε υποστηρίξουμε, όχι να σου φτιάξουμε ενδεχομένως ένα λάθος αποτέλεσμα το οποίο θα προκύψει, αλλά να σε υποστηρίξουμε και από εκεί και πέρα, αν πάρεις αυτή η απόφαση, να είσαι έτοιμος να απομυστείς τις συνέπειες της απόφασης σου. Μπορούν όμως όλα τα παιδιά να αποκτήσουν ηγετικές ικανότητες? Όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως, μέσα από το εκπαιδευτικό εργαστήρι δίνουμε τις βασικές έννοιες και με μικρά παιχνίδια που γίνονται και εκδηλώσεις που διοργανώνονται ανάμεσα στα παιδιά μπορούν. Κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω εδώ είναι ότι τόσα χρόνια είχαμε υπόψη μας όλοι μας ότι ένα παιδί για να έχει ηγετικές ικανότητες πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως να μπορεί να μιλήσει, να μην είναι ντροπαλό. Να έχει δυναμικό χαρακτήρα. Να έχει δυναμικό χαρακτήρα και γενικά να είναι ένα άτομο το οποίο εξωστρεφεί. Να υπάρχει μια εξωστρέφεια. Τελικά αυτά όλα είναι ένας μύθος. Γιατί ένα παιδί για να αναπτύξει ηγετικές ικανότητες δεν είναι μόνο να είναι εξωστρεφής. Εξού και κάποιος ο οποίος είναι εξωστρεφής δεν είναι αναγκαία ηγέτης.
Όμως, ένα παιδί, αν του δώσουμε τις ευκαιρίες να ηγηθεί, ακόμα και αν είναι χαμηλών τόνων, τότε δίνουμε την ευκαιρία να αναπτύξει ηγετικές ικανότητες. Εξού και κάποιοι που έμειναν και στη ιστορία, Κάντι, παραδείγματος χάρη, δεν ήταν εξωστρεφής. Ήταν ένας πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος, αλλά είναι ένας ηγέτης που μέχρι σήμερα συζητάμε. Κάτι άλλο που είχες αναφέρει στην αρχή της συζήτησής μας είναι πως τα παιδιά είναι χρήσιμο να ξέρουν και τι είναι η επιχειρηματικότητα. Ναι. Είναι σημαντικό τα παιδιά να αποκτούν από νωρίς γνώσεις γύρω από την επιχειρηματικότητα. Όπως είχαμε συζητήσει σε κάποια άλλη συζήτηση που είχαν κάνει μαζί, το ποια ήταν η ανάγκη που προέκυψε και δημιουργήθηκε το Young Future Leaders ήταν ότι βλέπαμε ότι ενώ υπάρχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο προετοιμάζει τα παιδιά για να βγουν στην αγορά εργασίας αύριο και να είναι επιτυχημένοι και να είναι αποτελεσματικοί, εν τούτης όλη αυτή η διαδικασία, δηλαδή από τα σχολικά μας χρόνια μέχρι το να βγούμε στην πραγματική ζωή και να δουλέψουμε σε οποιαδήποτε εταιρεία και να είμαστε αποτελεσματικοί, έχει ένα μεγάλο χάσμα. Και αυτό το χάσμα δυστυχώς δεν το καλύπτουμε γρήγορα, γιατί δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένα μαθήματα. Η ανάγκη ήταν ακριβώς σε αυτόν εδώ το κενό, δηλαδή η σχολική εμπειρία και η εμπειρία της αγοράς. Αν από σήμερα μπορούμε, και γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε συνεργασία με κάποιες εταιρείες, να βάλουμε ένα παιδί πάνω σε ένα τραπέζι μαζί με κάποια άλλα παιδιά, να τους εξηγήσουμε πώς δουλεύει μια εταιρεία. Να τους πάρουμε σε συναντήσεις που γίνονται πραγματικές συναντήσεις, να δουν πώς γίνεται μια συνάντηση, πώς παίρνονται πρακτικά, ο Γενικός Διευθυντής τι ρόλο έχει, πώς ξεκινά μια συζήτηση, πώς τελειώνει μια συζήτηση και έχουν όλα αυτή την εμπειρία, τότε πολύ πιο εύκολα αύριο όταν θα είναι αυτή στη θέση στο να μπουν στην αγορά εργασίας, θα είναι και έτοιμοι και πιο αποτελεσματικοί στο να πετύχουν. Θεωρείτε όμως ένα μικρό παιδί ότι μπορεί να αντιληφθεί τον όρο επιχειρηματικότητα? Και όταν το πάρετε εσείς, είπατε ότι θα δει τις συναντήσεις, θα δει τη δουλειά που κάνει ένας μάνατζερ, ένας επιχειρηματίας, θα μπορεί να τα κατανοήσει, θα καταλάβει στην πραγματικότητα τι γίνεται? Κυρία Νοφίτου, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνουμε εμείς οι ενήλικες είναι να πούμε ότι ένα παιδί δεν αντιλαμβάνεται. Όχι μόνο αντιλαμβάνεται, απλά επειδή τα παιδιά είναι ακόμα, δεν έχουν καλλιεργηθεί με τα στερεότυπα που έχουμε εμείς μεγαλώσει σαν ενήλικες, θεωρώ ότι έχει και καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες στο να αναπτύξει μια εταιρεία και αντιλαμβάνεται πλήρως και με διαφορετικά συναισθηματικά κριτήρια κάποιες καταστάσεις που θα το βάλουμε να βιώσει. Και ο λόγος είναι πολύ απλός, γιατί το παιδί βλέπει απλά τα πράγματα και με τη δική του μικρή εμπειρία, αλλά σημαντική ταυτόχρονα, μπορεί να αντιληφθεί και πώς δουλεύει μια εταιρεία και ποιες είναι οι συνέργειες μεταξύ κάποιων τμήματων, αλλά και ταυτόχρονα πώς μπορεί να κάνει η δική του εταιρεία. Γιατί στο τέλος, το τι είναι το τελικό προϊόν είναι να κάνουν μια εταιρεία τα παιδιά μεταξύ τους και να διαχωρίσουν τους ρόλους τους. Εγώ είμαι ο Γενικός Διευθυντής για αυτήν τη βδομάδα, εσύ είσαι ο Οικονομικός Διευθυντής και με απλές ασκησούλες να αντιληφθούν πώς δουλεύει μια εταιρεία. Άρα τα παιδιά από μικρή ηλικία, με σωστή εκπαίδευση, μπορούν να αντιληφθούν και τι είναι η επιχειρηματικότητα, αλλά και να αποκτήσουν ηγετικές ικανότητες που θα τους βοηθήσουν και στο μέλλον. Ναι, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα αναγκαίο, γιατί βλέπουμε ειδικά στην Κύπρο, όπως είχα μιλήσει και στον πρόλογο μου, ότι είμαστε μια μικρή κοινωνία, δεν δίνουμε τις απαραίτητες ευκαιρίες στα παιδιά και γι' αυτό βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά που ακόμα γίνονται 20 χρονών και δεν ξέρουν ούτε τι θα σπουδάσουν, ούτε τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, γιατί δεν τους δίνουμε αυτή την ανεξαρτησία για να μπορέσουν σιγά σιγά να αναπτύξουν τη δική τους κριτική σκέψη στο να πάρουν αποφάσεις για τη δική τους ζωή, έτσι, όχι για κάποιο άλλο, για τη δική τους ζωή. One of the greatest mistakes we can make is to underestimate our kids. That quiet boy who needs confidence, that shy girl who only likes to read, those kids who feel powerless to express their dreams. We let them grow up into adults who never realize their full potential, but it doesn't have to be that way. Hi, my name is Leonidas Alexandro and I'm the founder of Young Future Leaders. It's my mission to unlock the greatness in as many young people as possible, because more than any economic or technological advances, they are the real keys to our future, and they deserve their chance to shine. How does Young Future Leaders accomplish this? It does it through transformative workshops in a supportive and safe environment where one-on-one mentoring meets powerful public speaking coaching.
Young future leaders honors each kid's unique character, brings out their special voice, and empowers them to communicate their individual gifts and abilities. What happens next can be life-changing. When you teach a child to lead, truly lead his or her own life, you empower them to go after their dreams. Young Future Leaders is committed to that vision. Come and join us. Κύριε Αλεξάνδρου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.